στον απόϊχο του χθεσινού κλεισίματος των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σήμερα συζητάμε για μία ακόμα διαδρομή, μία διπλή, επιτρέψτε μου να πω, διαδρομή. Αφενός τη διαδρομή ενός καλλιτέχνη, ο οποίος ξεκίνησε από την Αγγλία και επέλεξε να ζήσει και να συμμετέχει στον τρόπο ζωής της Ελλάδος και πιο ειδικά της Κρήτης, και ταυτόχρονα σε μία δεύτερη διαδρομή που έχει να κάνει με τη διαδρομή της έκθεσης του συγκεκριμένου δημιουργού που ξεκίνησε από το Μουσείο Μπενάκη, έρχεται σήμερα εδώ και θα συνεχίσει το ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη και στο Λονδίνο. Διαδρομές λοιπόν που έχουν ένα χαρακτηριστικό, έχουν την σύνδεση με τον τόπο. Γιατί αν κάτι μπορεί να διακρίνει τον Τζον Κράξτον, είναι ότι κατάφερε μέσα από τις δημιουργίες του να δείξει την σύνδεσή του με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τόπου. Είτε έχει να κάνει με τοπία, είτε με τους ίδιους τους ανθρώπους και τον τρόπο που λειτουργούν στην καθημερινότητά τους. Αυτός λοιπόν ο ιδιαίτερος καλλιτέχνης έχει προσφέρει στον τόπο αυτή την ανάδειξη της ξεχωριστής ταυτότητάς του. Και το ελάχιστο που μπορούμε εμείς να κάνουμε ως τοπική αυτοδιοίκηση, ως άνθρωποι που ενδιαφερόμαστε να δείξουμε και να αναδείξουμε αυτή την τυχή της ζωής και τον χαρακτήρα του τόπου, είναι να αναδείξουμε το έργο του. Και είμαι σίγουρος ότι από το αποτέλεσμα της προσπάθειας μπορούμε όλοι να είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι. Νομίζω ότι σήμερα καταγράφεται μία ακόμα πολύ σημαντική στιγμή για τη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων, που έχουμε προσπαθήσει ενεργά τα τελευταία χρόνια να την αναδείξουμε ως ένα σημαντικό πυλώνα, ως μία σημαντική κυβωτό πολιτισμού στην περιφέρεια της χώρας. Και στο ταξίδι αυτό νομίζω ότι αν μη τι άλλο πρωταγωνιστούν οι ίδιοι καλλιτέχνες μέσα από τα έργα τους, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι και κυρίως οι συνέργειες που μας επιτρέπουν να έχουμε τέτοιου ελληνικούς αποτελέσματα. Και αναφερόμενος στις συνέργειες, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το Μουσείο Μπενάκη στο πρόσωπο του Διευθυντή του κ. Μαγκίνη, γιατί η συνεργασία του Μουσείου Μπενάκη σηματοδοτεί πολλά πράγματα, όχι για τον πολιτισμό του Δήμου Χανίων, αλλά για τον πολιτισμό της περιφέρειας, που αποφασίζει από παθητικός δέκτης που κυρίως υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια να αναπτύξει μια δυναμική και ενεργή παρουσία και να επιδιώξει αυτή τη διασύνδεση του κέντρου με την περιφέρεια, που νομίζω ότι έχει πολλαπλά ωφέλη. Αυτή λοιπόν η προσπάθειά μας, όχι μόνο στο επίκεντρο που θέτει ο Κράξτον και το έργο του, αλλά συνολικά, σύμφωνα με την επικοινωνία πλέον που έχει αναπτυχθεί, μας επιτρέπει σε όλους να είμαστε εξαιρετικά αισιόδοξοι. Και μας επιτρέπει κάτι ακόμα, το οποίο είναι και στόχος πολιτικός της αυτοδιοίκησης. Στα Χανιά, που διαμορφώνουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά υπερτουρισμού, κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μεγένθησης με ποσοτικούς όρους, να βάλουμε δίπλα την επένδυση, την ισχυρή επένδυση στον πολιτισμό, να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να δείξουμε και να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου. Και είμαι σίγουρος ότι όσοι από τους εκατοντάδες, χιλιάδες επισκέπτες παρακολουθήσουν τη σημερινή έκθεση, θα βρουν τα στοιχεία αυτά που συγκινούν τον επισκέπτη και που τον κάνουν να συνδέεται με τον τόπο. Και αυτό θα καταστήσει την έκθεσή μας, τη συνολική μας προσπάθεια, απόλυτα επιτυχημένη. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ιαν Κόλινς, τον επιμελητή της έκθεσης, αλλά και τον άνθρωπο ο οποίος μας γνώρισε τη ζωή του Κράξτον μέσα από το βιβλίο του, αλλά κυρίως και τον άνθρωπο ο οποίος μας διατηρεί αυτή την ζωντανή επικοινωνία, όχι μόνο με το έργο του και με την οικογένειά του, που θέλω να τους καλωσορίσω σήμερα και να τους ευχαριστήσω για την παρουσία. Και είμαι σίγουρος ότι όταν θα κλείσουν τα φώτα της σημερινής έκθεσης, το σπίτι του Τζον Κράξτον, που βρίσκεται λίγο παρακάτω στην καρδιά του Ενετικού Λιμανιού, θα αποτελεί πάντα ένα σημείο αναφοράς που θα θυμίζει όχι μόνο στους επισκέπτες, αλλά και σε εμάς τους ίδιους. Τους λόγους που πολλές φορές τους ξεχνάμε, γιατί αυτός ο τόπος αξίζει να αγαπιέται. Σας ευχαριστώ πολύ.